Στείλτε κι άλλα δώρα. Ένα κινητό, όχι δύο-δύο τα κινητά. Να φεύγουν τα Galaxy. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή που κάνω αυτή την πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Ένας ψυχίατρος δεν βλέπει την εκπομπή να έρθει να με πάρει, να ησυχάσει. Όχι. Ωραία. Ευχαριστώ. Παιδιά, παιδιά, είστε έτοιμοι. Έτσι. Πολύ ευχάριστο. Έρχεται η ώρα που θα πάρει και αυτή μικρόφωνο. Στέλνω μπάντα. Γιατί αυτό? Αχ, τη βγήκε. Προκαλώ. Την Αγγελική Γιανακόπουλου και το σκηνοθέτη το Βάνια το Βλάχο Δημητρόπουλο την επόμενη φορά που θα παίξουν τέτοιο τραγούδι να έχω πλάνα πίσω την Αθήνα. Το κάνουμε σωστά. Άμα το έκανε η γυναίκα, να το κάνουμε σωστά. Εγώ έχω το Ντουμπάι. Μια χαρά παίρνανε. Τι παραπονεμένα λόγια. Μακάρι να είμαστε εκεί στη γωνίτσα εδώ. Πού σε ρε Ηλιάκη. Οκ, όπου την Κυριακή θα έχουμε λίγο μια βελτίωση, ένα τσίκο. Όμως μην φανταστείτε κάτι το τυχοφέρο. Καθώς περιμένουμε έκριο καιρό την Κυριακή στο Ηρακλείο. Ναι, με τη θερμοκρασία, ναι. Αγγίζει τους 19 βαθμούς. Τέλεια. Πού σε ρε μαράκι. Κάνε την κουμπάρα. Πού να το ξέρε. Πού να το ξέρε κι αυτή η πίπιζα τι θα τη συνέβαινε μετά από κάποια χρόνια. Πω πω. Η Μαρία, πότε θα έρθει στην εκπομπή, πότε θα έρθει στην Ελλάδα αρχικά, γιατί είσαι και τη μεγάλη ζωή τώρα που πηγαίνει και είναι πολύ ερωτευμένη στα στολισμένα Σβίτζουρλεντ. Πότε θα έρθει εκεί η Μαρία, να την προκαλέσω. Προκαλώ το Μαράκι, το Ηλιάκι να έρθει καλεσμένη εδώ. Όμορφα. Φάτε παντζάρι που κάνει εξαιρετικά καλό στην υγεία. Αν την επόμενη μέρα πηγαίνετε να πάτε να ουρήσετε ή πάτε γενικότερα τουαλέτα και δείτε κόκκινο, μην αγχωθείτε, είναι από το παντζάρι, να ξέρετε. Θα το λέω. Πολύ καλή πληροφορία. Όχι, συγγνώμη, το λέω την ώρα που μαγειρεύουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί τρώμε το παντζάρι. Προσπαθεί και η Κατ Κεν να βρει το χώρο της στην κουζίνα. Δεν τον έχει βρει ακόμα. Δεν είναι και ωραίο να κάνει άλλη τώρα παντζάρι και να σκέφτεται την επόμενη μέρα πώς θα της είναι κόκκινη η λεκάνη. Και επίσης μπορεί ο άλλος πραγματικά να έχει μια αρρώστια, να μην το καταλάβει. Έλα μόνο το παντζάρι θα είναι, πεθαίνουν 10. Όχι, μη με. Μα είναι τρελή. Όσα άσε, 5 μέρες κατουράω αίμα. Όχι, ρε, έφαγα παντζάρι προχθές. Άντε, ρε. Μέχρι να αποφασίσει ο Σάκης, εγώ μπορώ να πάω για πιπί μου. Μην το διαλύσετε. Όχι, θα μας πει τώρα ο Σάκης γρήγορα ποιος θα περάσει. Μπορώ σήμερα ότι με τέτοια μεγάλη δοκιμότητα. Είναι ανοιχτά, ε. Για το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, το μικρόφωνο της Έλενας λίγο να κλείσουμε. Έλα, σ' ακούμε. Να φτάσουνε το κλιπ στο YouTube. Πόσο έχει τώρα, ξέρουμε. 160.000. 350.000. Βγάλτε ακόμα ένα, να πάει 480.
Α, όταν το βγάλετε. Για τα ώρα που πίνει, δεν θέλω να συζητήσω, γι' αυτό κάνουμε ολόκληρο το θέμα. Δεν το ξέχασα, δεν είναι κάτι σαν πληροφορία ότι κάνουμε τον Τόνι Δημητρίου το πρωί. Πού είσαι, ρε μωρό. Δεν είναι ωραίο. Λέμε να φύγει. Άγγελε τη στάθμευση. Καθώς ξεκινάτε τη διαδρομή σας, ζητήστε από τον άγγελο της στάθμευσης να σας βοηθήσει να βρείτε έναν ασφαλή χώρο για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. Το έχω κάνει χιλιάδες φορές, πάντα βρίσκω. Ωραία. Στολίσαμε και στο Open Beyond. Είναι δύσκολες οι εποχές. Κάθε εκπομπή έχει ένα ωραίο μπίμπλο χριστουγεννιάτικο. Καλές γιορτές σας ευχόμαστε. Τώρα, τι, να πω την αλήθεια. Όχι, ακούστε λίγο. Κολλητή μου. Αυτό άρχικα. Αρχικά είναι σαν να φεύγει η ψυχή μου. Δεν είναι, είναι. Και δεύτερον, παιδιά, όντως υπάρχουν άγγελοι για το κάθε τι. Δηλαδή, άγγελος της στάθμευσης υπάρχει, αλήθεια. Τώρα υπάρχει, δεν είναι μετά σήμερα και γιορτάζει τον άγγελο. Δεν είναι Μιχαήλ Γαβρίλ αυτοί που είναι πολύ high society. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο, ας πούμε, για τέτοια πλάγια. Για τον καφέ, για τη στάθμευση, για τις εξετάσεις. Εσείς για την παρέα. Ευχαριστώ. Για την παρέα. Τώρα εσείς έτσι κι αλλιώς δεν έχει. Πείτε το αυτό. Πείτε το. Πείτε άγγελο, και μπορεί να βρει. Παιδιά, είναι τρομακτικό το πίσω. Είναι αποκάλυψη πια. Χρησιμοποιήστε τον ήχο για να διασπάσετε τη στάσιμη ενέργεια. Με ένα κουδουνάκι στις γωνίες επιτοπλίστων. Πάντα στις γωνίες της κολόνας, εκεί μαζεύεται όλη η αρνητική ενέργεια. Το ίδιο πράγμα που κάνουμε και στο Feng Shui. Ένα κρυστάλλινο μελωδικό σκεύος, τα καμπανάκια, ένα γκόγκ. Ακόμα και άμα δεν έχουμε, μια κουδουνίστρα, βρε παιδιά. Από ένα μωρό, κάτι. Κάτι που να κάνει ήχο. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Παλαμάκια. Παλαμάκια. Από κάτω μέχρι πάνω και τελειώνει η ιστορία. Καθαρίζω τώρα. Καταλάβατε, καταλάβατε γιατί είμαστε πολύ μπροστά, παιδιά. Παιδιά, έχετε χαζέψει τώρα τα κάνετε αυτά. Τι έχετε, έχει μπει κάποιο πνεύμα μέσα σας, τι έχετε πάθει. Τι σήμερα ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι αυτό αλλάζει εικόνες, έχετε τρελαθεί. Θα κάτσω λίγο εδώ. Ανάποδα είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό να σας πω. Γι' αυτό είδες το τραγούδι αυτό το παλαμάκια πριν το πει η κολλητή μου, το ξέραμε. Χτυπάς παλαμάκια, φεύγει. Γι' αυτό λες βγήκα έξω και περάσαμε ωραία. Είναι από το παλαμάκι. Είναι από. Γελάτε. Αλήθεια. Εκεί που κάθεστε. Τα-τα-τα-τα. Τρελαίνεστε. Δεν μας κουδίζουν. Μίστε να. Είστε κάπου έξω, βγάλε από μια μεγάλη τσάντα. Γκομ. Μη σε νοιάζει. Σωστά, έχεις δίκιο. Μία εβδομάδα από Αμερικανούς και ναι. Άγγλους σε ό,τι έχει σχέση με το Feng Shui. Με το Feng. Τι έγινε, δεν το ακούσαμε, γιατί γελάγαμε από το προηγούμενο. Μπορώ να το έχω άλλη μία φορά, το θέλουμε. Ναι. Δεν το ακούσαμε, τρελαθούμε σήμερα. Α, τι να κάνω τώρα, να πάω σε επόμενο, έχει πρόβλημα με τον ήχο. Μία μοναδική που είμαι εκπαιδευμένη. Σωστά, έχεις δίκιο. Μία εβδομάδα από Αμερικανούς και ναι. Άγγλους σε ό,τι έχει σχέση με το Feng Shui. Με το Feng. Ούτε με τη δεύτερη το καταλάβαμε εγώ και η παρέα μου εδώ. Οπότε χορέψαμε, περάσαμε σούπερ και πάμε στο επόμενο. Φοράς τόσο αθώο που λόβερ και λες τόσο σκανδαλώδη. Ναι, αλλά και δεν μπορώ να κάνω το σπιτό. Α, πώς γίνεται αυτό. Δεν μπορώ, παιδιά, σήμερα, αλήθεια. Δράσω, τι κάνεις. Να πας, εσύ μπορείς να πας. Σαν κύματα γίνονται οι ρίγες. Και εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά δεν θα το κάνω. Το πήρες πολύ, θα τελειώσει η εκπομπή μέχρι να πάει η καρδιά μου χτυπά. Τώρα να πούμε και την αλήθεια, τα θέλει και η Φέη. Προκαλώ!
Και εγώ θα το παίξω. Oh no, Αγγελική, no! Αρκούδα. Μεγάλη λέξη. Αρκούδα. Τι είναι η αρκούδα στη μαγειρική? Όχι, όχι. Η αρκουδίτσα μας, η αρκούδα μας, η αρκουδάρα μας. Η αρκούδα γενικώς δεν τρώγεται. Απλά μας τρώει. Αρχικά, εγώ πιστεύω ότι είμαι καλεσμένος σε εκπομπή. Δεν τα πιστεύω αυτά που γίνονται σήμερα. Εγώ αυτά δεν θα τα δώσω πίσω. Ναι, απλά εγώ αυτό το κρατήσω για να το στολίσω σπίτι μου. Ό,τι θέλετε στην... Να πω αυτό που ρώτησες. Να είσαι και μάνα. Να το πω αυτό που ρώτησες. Να το πω αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος θέλει να το πω. Να το πω. Ρώτησε αν είναι δικά της τα παιδιά ή κάποιας άλλης αρκούδας. Εν πάση περιπτώσει, είναι δικά της, είναι τα παιδιά της, είναι μικρά αρκουδάκια. Είναι μετά την αυτήν που τα έβγαλε. Εγώ αυτά όντως δεν θα τα επιστρέψω, ζητώ συγγνώμη αν είναι από κάποιο σκηνικό που στολίζεται. Λάθος. Αυτά θα πάνε σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Έκρισε την αρκούδα. Ας τα πείτε υπόλοιπα η αρκούδα. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες. Ρε βάλτε γλώσσα ρε μέσα ρε και οι δύο ρε ενορκιστρωμένες ρε. Μου ήρθατε από το τοξικό σούπερ μάρκετ να μου πείτε μπουρδες. Πάψτε να μιλήσω. Πάψτε. Πάψτε. Αφήστε να μου κάνετε τα κοκοράκια. Περιμένετε, μην βγάζεις γλώσσα. Τι να μου βγάζεις γλώσσα. Μη μου βγάζεις ξεβάσου μισό. Αφήστε ρε να σε μιλήσω. Εκτίθεστε. Εκτίθεστε. Πάψτε, ακούστε νούμερα. Τρία κοκοράκια. Συντονισμένα να μου επιτεθείτε. Ναι, δεν είναι, να σου πω, μας παρακολουθείτε. Λάθος το βλέπεις. Έρχομαι, πάψτε. Ακούστε με. Κανονικά. Αχ, αχ. Κανονικά, βαριέμαι το μετά, αν με ρωτάς. Βαριέμαι κάπως λίγο το μετά. Αλλά δεν μπορώ να με μιλήσω, ζητώ συγγνώμη. Τι παθαίνει και ο Βερίκος, ρε παιδιά, ειλικρινά σου με τα νεύρα του. Ας μην ξυπνάει η πρωία. Και άλλη στη Τσιμψιλή, πραγματικά, ας μιλήσει με τον πρόεδρο. Γιατί αυτό είναι και αντιπρόεδρο τώρα, τι να του πει. Αν μιλάμε για bullying, τηλεοπτικό, είναι αυτό. Συγγνώμη, ήταν ωραίο που τη μιλούσε έτσι. Είναι ωραίο για ένα δευτερόλεπτο να πεις ότι α, σφύριξε. Ωραία, αλλά μετά πια. Ας πατηθεί ένα κουμπί αυτό που σβήνει δίπλα εικόνη το παράθυρο. Εικόνα το παράθυρο. Συγχύστηκα πάρα πολύ. Πω, πω. Είδες όμως τι είναι και η Σταματίνα που έχει 6 παιδιά, 24, πώς έχει, 70. Την Άγια, την Πάγια και τη Σάγια. Ποιες έχει αυτά που τα λέει τα κορίτσια της. Επειδή είναι μάνα και αντέχει περισσότερα, γι' αυτό και δεν του κάνει. Δημό, πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ συγχύστηκα. Ελπίζω το επόμενο να με ανεβάσει τη διάθεση, Αγγελική. Θα περάσω σε λίγο να δω τι έχετε κάνει όλοι ένας-ένας. Ελπίζω να μην δω ρούχα τέρατα που είναι έτοιμα να με φάνε. Γλυκούλης. Γιώργο, δεν γελάω. Βαριέσαι να αλλάξει την κλωστή. Γιατί όμως το βγάζεις αυτό να το δει ο κόσμος. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Έχεις δίκιο, θα το αλλάξω τώρα. Πάντα, ό,τι και να σου πω, μου λες έχω δίκιο. Γιατί πρέπει να σου το πει κάποιος και δεν το βλέπεις εσύ από μόνη σου. Αυτό το ρούχο, αν δεν είχε αυτό το εμπριμέ, θα ήταν το τίποτα. Σαν σχέδιο είναι το τίποτα. Αυτό τι θα το κάνεις. Αυτό θα γίνει καπέλο. Μικροσκοτόστρα. Και θα μου αφήσεις αυτό το μανικάκι. Όχι, θα αυτό είναι μπουτίκ της γειτονιάς. Θέλω ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Αποστόλη τον Μητρόπουλο.
Γιατί έχουμε και εμείς νεύρα στο Open Video, το όχι μόνο στο Star. Έχουμε και εμείς τα νεύρα μας. Το κρατάμε, ποτέ τους περάζω, σου κάνει τα από το μηχανή. Άμα το παίξουν, αυτό θέλω να το παίξω. Πότε τους ράβει τα χέρια ο Μητρόπουλος, γιατί το βλέπω, κρατιέται πάρα πολύ. Με κατηγορείς εμένα συγκεκριμένα για κάτι συγκεκριμένα. Και σου λέω τι είναι αυτό το συγκεκριμένο και δεν μου το λες. Αν δεν μου το λες, μένεις στον αέρα ότι εγώ δεν είμαι αντικειμενικός στις βαθμολογίες μου. Ναι, και εγώ σου λέω, θέλω να μου πεις ακριβώς πού και πότε αναφέρεσαι σε ποιο περιστατικό. Ναι. Δεν θα ήθελα να αναφέρω. Από δεν θα ήθελα να αναφέρεις, δεν θα ήθελα να ξαμπάξεις τον λόγο τότε. Δεν θα ήθελα να ξαναφερθείς ποτέ στο όνομά μου και να κρίνεις τη βαθμολογία μου και την κρίση μου χωρίς στοιχεία. Ούτε να σε ξαναπώ μπροστά μου. Δεν είναι, πέρα από τα νεύρα που κάτι πήραν όλοι λάθος το πρωί κάποιο καφέ. Γιατί είσαι σοβαρή. Θέλω άλλη φορά να μην ξαναπείς το όνομά μου, μην πάρεις το... Αλήθεια, είναι το My Style Rocks, λίγο να ηρεμήσουμε. Δίνονται καρναβάλια και πάνε και περνάνε την ώρα τους. Γιατί τόσο σοβαρό να γίνει το... Ο κόσμος, παιδιά, δεν... τον έχουν φέρει και στα όρια μάλλον τον Κουδουνάρη. Και το λέει και το όνομα, μην το πιέζεις. Μπορεί να κάνει γκόγγ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να πάω με τον Ατσούνη γιατί έχει λεφτά αισθήματα ή να μην πάω γιατί δεν είναι και πολύ ζώμενος. Κατάλαβες τώρα τι έγινε, έσκασε γαμπρός στη γειτονιά, τρελαθήκανε όλες. Δεν πιστεύω ότι προλαβαίνεις αν με ρωτάς, Κατερίνα μου. Μην μπεις στον κόπο. Είναι φάληρο το κανάλι. Είναι η Τουρκία απέναντι. Δεν πιστεύω ότι... και η κοπέλα αυτή το... να στείλουμε στο αγόρι στέλνω το απόσπασμα. Μπορούμε να το στείλουμε. Στείλτε mail. Το mail του είναι. Λίτσα μου, είσαι πολύ όμορφη. Μου αρέσεις. Είσαι μέσα στο θέμα. Το κόκκινο σακάκι το λατρεύω. Το κόκκινο σε φωτίζει απίστευτα. Καθόλου. Μου αρέσει πολύ η φούστα σου, μου αρέσουν πάρα πολύ εξίσου και οι κρίκοι. Δεν μου άρεσε καθόλου ο συνδυασμός λεοπάρ με κόκκινο, με χρυσό. Μου έκανε κάτι λίγο ξεπερασμένο, λίγο πιο παλαιοϊκό. Είναι κι αυτές. Ισόπνατα μαχαιρωμένος, αυτός ο έρωτας πεθαίνει σαν παιδί. Μες στα σκοτάδια γεννημένος. Μια ηλιακτήλα πως δεν πρόλαβε να δει. Και αυτές δεν είναι σόι όλες. Αυτές, γιατί ντρέπονται να το πούνε μπροστά σου, ότι δεν θα δει αυτή η κυρία την εκπομπή, δεν θα ξέρει που μένει, δεν έχουν ανταλλάξει δύο κουβέντες. Σε ποια περιοχή μένεις εκεί, και να πάει και να τις πετάξει όλα τα λεοπάρ στο κεφάλι. Δηλαδή, γιατί, αφού θα παίξει το επεισόδιο, αυτές πιστεύουν ότι στο δωματιάκι τα λένε απλά στον καμεραμάν. Να σου πω ότι μου άρεσε καθόλου το φορούς. Θα σέβει ο κόσμος, ρε. Η τυρόπιτα είχε τα θεματάκια της. Από πάνω ήταν καλοψημένη, μπορώ να πω και αρπαγμένη. Από κάτω όμως δεν είχε φουσκώσει καθόλου. Κρίμα. Καλά είναι νοστιμότατο, της έφτασε. Ισόπλατα μαχαιρωμένος, αυτός ο έρωτας πεθαίνει σαν παιδί. Παιδιά, τι έχει πάει, γιατί λένε ψέματα όλοι. Θα τρελαθώ, γιατί. Και είναι όλες κόμπρες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραία. Η τυρόπιτα ήταν χάλια αρχικά, δεν τρωγόταν καθόλου. Σε δύο δευτερόλεπτα. Την έφαγε όμως, την μπούκωσε την τυρόπιτα, κυρία. Σαν δεν τρέπω, δεν τρέπω. Όχι τρελαίνομαι, αλλά θα ακούσω, ας πούμε. Θα πω τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Αχ, το όνομα άντρας, πώς το λέτε τώρα. Το πρωί. Ξέρω εγώ, πρωινή, τώρα. Τον λέγανε. Χαρδαβέλα. Χαρδαβέλα. Μια φωτογραφία του με τη γυναίκα του, την Ανούλα τη Βύση, δεν είχατε όμως να βάλετε. Με το Χαρδαβέλα ήταν. Ας τον το πιστεύει, τι μας νοιάζει. Τόσα χρόνια το παιδί αυτό πίστευε ότι ο Χαρδαβέλας και η Βύση είναι ζευγάρι. Γιατί να το χαλάσουμε εμείς μες τα Χριστούγεννα.
Και τι ωραίος ο κύριος Χαρδαβέρης και πώς του πάει εδώ. Κρατήστε τον. Μπάνια! Μπάνια! Α, δεν τελατώ. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση. Όπου τρελαίνει το κόσμο. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση. Στην πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι αυτό που λέει καμιά φορά ότι άμα κάτι θέλεις να κάνεις, άμα δεν είναι έτοιμος ο άλλος. Δηλαδή, όχι, τι ζημιά, παιδιά, έτοιμοι να τρελαθείτε. Είστε έτοιμοι να τρελαθείτε. Εγώ κάνω μια εκπομπούλα, αλλά τόσο όλοι τρελαίνεστε, ας πούμε. Έχει να φύγει συγγενείς και φίλοι, σας άρεσε αυτό το σπρώξι. Παίρνουν σαν ψέμα. Όταν φορτώνετε, στείλτε τηλεόραση. Έχω κι άλλο. Έλα. Άνοιξε το λίγο μου, έλα, πάμε. Δίνω αυτή τη τηλεόραση. Δίνω αυτή τη τηλεόραση στο πνεύμα των Χριστουγέννων! Να είστε καλά ρε παιδιά, ειλικρινά να είστε καλά, να είστε καλά. Φεύγετε και πάτε, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Α, τι ωραίο πλάνο χωρίς λόγο αυτό, είσαι εδώ το παράθυρο που έχω από εδώ. Ω, λάθος. Στείλτε όλα αυτά τα βιντεάκια στο Instagram, γιατί μπορεί να... στο για την παπάκι, για την παρέα. Σας παρακαλώ, αν θέλετε να κάνετε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Βάλια! Πολύ τώρα πια και τα δόντια βγαίνουν. Εγώ θα προκαλέσω τώρα. Ποιον θα προκαλέσει? Προκαλώ! Προκαλεί! Όλα αυτά τα κορίτσια που κάνουν τα βιντεάκια να φορέσουν τα κουν! Έγινε. Με τα κουν δεν το κάνετε. Δείξ' το, ηρέμησε τώρα. Δείξ' το εσύ πρώτη τι ωραία που θα πέσεις και θα το κάνουν κι άλλοι. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση. Φαίνεται ο τρόμος στο μάτι σου. Α, ο τερματοφύλακας έτσι. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση στον... Είσαι πλέον περίπτος. Παίρνω και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω. Δεν σε έχω ανάγκη.